Ξαναγυρίζω στο θέμα της κατάθλιψης που πιάσαμε πριν, γιατί σήμερα νομίζω ότι αρκετές γυναίκες και σε διάφορες ηλικιακές φάσεις ζωής, όχι στην ίδια. Εγώ δεν θεωρώ ότι από κάποια ηλικία και μετά μπορεί να σου χτυπήσει την πόρτα η κατάθλιψη. Δεν το πιστεύω. Όλο και πιο πολύ λοιπόν είναι θέμα συζήτησης αυτό. Δηλαδή οι γυναίκες συζητάμε μεταξύ μας και λέμε, τότε που πέρασα αυτό νομίζω ότι ήταν κατάθλιψη. Το νομίζω, το λέμε αν δεν έχουμε φτάσει μέχρι την πόρτα ενός γιατρού για να μας το επιβεβαιώσει. Αλλά πια είναι τόσο συχνές οι περιπτώσεις που συναντάμε γύρω μας που έχουμε γίνει πια γιατροί. Μπορώ να μιλήσω σε κάποια κάμερα? Βεβαίως, στην τρία. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με καίει και με τσουρουφλίζει, θέλω να πω το εξής και να το ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότεροι. Και ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα σήμερα σε αυτήν την εκπομπή, να το ευμυστηρευτώ και αυτό. Εμένα πέθανε ο πατέρας μου όταν ήμουν 10 χρονών και από τότε άρχισαν τα σπέρματα, οι σπόροι της κατάθλιψης που εκδηλώθηκε γύρω στα 30 μου. Ταυτόχρονα έκανα, δούλευα, έκανα τη ζωή μου, αλλά η κατάθλιψη υπήρχε πάντα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να την αντιμετωπίσω. Έζησα 30 χρόνια σχεδόν στο σκοτάδι αυτής της κατάθλιψης. Έζησα 30 χρόνια και το λέω για όλους εσάς που είστε τώρα σπίτι και μας ακούτε ενδεχομένως. Έζησα όλα αυτά τα χρόνια πιστεύοντας ότι αυτό που λένε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Όχι, υπάρχει, δεν μπορώ. Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη είναι πολύ βαθιά τα σκοτάδια του. Ο άνθρωπος που έχει κατάθλιψη δεν πηγαίνει από εδώ μέχρι το μπάνιο. Δεν μπορεί, όχι, δεν θέλει. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι έχετε και το κρύβετε, δεν είστε οι μόνοι. Δεν είστε μόνοι και δεν είστε οι μόνοι. Είμαστε πολλοί, είμαστε δίπλα. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα τώρα που κι εγώ αυτό το μυστικό μου, γιατί ήταν μυστικό λες και είχα ένα στίγμα, ντρεπόμουν γι' αυτό, το έβγαλα και μίλησα προς τα έξω. Και θέλω να ξέρετε ότι το να πάμε σε έναν ψυχίατρο και να βοηθήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθειά του, ενδεχομένως και με μια φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με βοήθησε, πόσο μου άλλαξε τη ζωή. Και ένα θα πω κλείνοντας γι' αυτό, ότι ξυπνούσα το πρωί σήμερα και αφηρημένη όπως ήμουν στο μπάνιο έλεγα 7 τραγούδια θα σου πω και λέω Έλενα εσύ τραγουδάς μόνη σου. Είχα να το ζήσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζητήστε βοήθεια και να θυμάστε ότι είμαστε πάρα πολλοί σε αυτή τη σκοτεινή παρέα και όλοι μαζί προσπαθούμε να βγούμε προς τα έξω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πιστεύετε, καταρχήν, γιατί το κάνετε σήμερα αυτό? Μπράβο σας που το κάνετε, γιατί θέλει δύναμη. Το κάνετε τηλεοπτικά, ζωντανά, δεν το έχουμε συνεννοηθεί, έγινε έτσι όπως έγινε. Γιατί το κάνετε? Γιατί δεν θέλω πια οι άνθρωποι να νιώθουν μοναξιά για λάθος λόγους. Δεν το αντέχω αυτό. Είμαστε γεμάτοι μοναχικούς ανθρώπους. Γεμάτοι ενοχικούς ανθρώπους. Ανθρώπους που, ξέρετε τι κάνει η κατάθλιψη, μας κάνει να νιώθουμε κατώτεροι. Λιγότεροι από τους άλλους, ελαττωματικοί, αδύναμοι, άχρηστοι, για πέταμα. Αυτά μας κάνει η κατάθλιψη και αυτό ήθελα βασικά, πέρα από τη χαρά να βρεθούμε μαζί, να επικοινωνήσω σήμερα. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να διορθωθεί ή να προχωρήσει, να βγει κανείς σιγά σιγά από την κατάθλιψη σαν πρώτο βήμα, πρέπει να μιλήσει γι' αυτό? Πρέπει Όχι να μιλήσει. Καταρχάς να μιλήσει τον άνθρωπό του, στις φίλες του, δεν ξέρω, οπουδήποτε. Όχι. Αυτό ναι, μπορεί να μιλήσει και στον άνθρωπο και στις φίλες. Πρέπει να μιλήσει με τους ειδικούς, πρέπει να καταλάβεις ότι είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε ότι τα ποσοστά είναι τρελά πια. Ναι, αλλά το καταλαβαίνει αυτός που έχει κατάθλιψη, αν κάποιος άλλος δεν του πει ότι μήπως να το συζητήσεις και με κάποιον ειδικό. Εξαρτάται. Κάποιοι χρειάζονται βοήθεια. Τώρα πια όμως νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν. Στην αρχή λες, δεν έχω κέφι. Έτσι ξεκινάει μια κατάθλιψη. Σήμερα δεν έχω κέφι να βγω, βρε παιδί μου. Εμένα ξεκίνησε όταν ήμουν παντρεμένη με τον Κώστα τον Αρζόουλου. Μου έλεγε θα πάμε. Αχ, βαριέμαι, βαριέμαι. Μία βαριέμαι, δύο βαριέμαι. Τρία θυμάμαι πριν χρόνια, κυρία Μενεγάκη, είχε κάνει ο Πέτρος ο Μπούτος, ήμουν τότε στο Μέγκα, ένα πάρτι. Πάρα πολύ ωραία ήταν όλα και πάω. Και παθαίνω ένα πανικό, να μην μου μιλήσει κανένας, κρίση πανικού, από πού να φύγω, τι να κάνω. Και μάλιστα βρήκα τον Χριστόφορο τον Παπακαλιά και τη Φρόσο τη Ράλη να με πάνε σπίτι μου να κρυφτώ και με το που μπήκα, σαν έμβριο, κάτω από την κουβέρτα. Αυτά τα πράγματα όμως δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή γιατί να, εγώ πάντα και τώρα είμαι καταθλιπτική. Δεν είμαι καλά τώρα, όχι. Αύριο μπορεί να με χτυπήσει. Εγώ καλά σας βλέπω. Ναι. Γιατρός δεν είμαι. Ναι, και εγώ τώρα καλά αλλά με βλέπω. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που νιώθει έτσι σίγουρα δεν βγαίνει να δώσει δημοσίως μια συνέντευξη. Ξέρετε τι πρώτα ξέρω τώρα. Ξέρω τώρα το εξής απλό, ότι όταν ξανανιώσω την υποτροπή, έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν. Και πρώτα απ' όλα το γιατρό μου. Και δεύτερον την Έλενα. Η Έλενα σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία συμφιλιώθηκε με την Έλενα Ακρίτα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε και περπατάνε μαζί.
τώρα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω και σε κάτι άλλο. Αυτά τα δύο βιβλία. Δεν σας ψυχοπλάκωσα. Καθόλου. Μην νομίζετε ότι κανένας μας δεν έχει δει από κοντά την κατάθλιψη. Απλά σε άλλον έχει διαρκέσει πολύ, σε άλλον πήγε πιο λίγο. Εξαρτάται από τι προέκυψε και σε τι φάση ζωής είναι. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε αντικρίσει.